Την ταβέρνα που την έχεις? Είναι στο Αλιβέρι, την έχω μαζί με την οικογένειά μου, με την αδερφή μου και τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τον αδερφό μου, είμαστε όλοι εκεί. Και γενετιστής. Ναι, και vocal coach. Δουλεύω όλη μέρα εγώ. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, τι κάνεις, δουλεύω αυτό. Τώρα σε ποια δουλειά, ανάλογα την ώρα. Ωραία, ευτυχώς συνδυάζομαι, γιατί και εγώ προέρχομαι από οικογένεια με εστιατόρια, τραγουδάω. Και την έκανε τη δουλειά, θυμάμαι, το Σταύρο είπαμε. Ναι, ναι, Σταύρος. Θα σου πω, θυμάμαι ότι αφού είχα κερδίσει τη Eurovision, ξαναπηγαίνω πίσω. Πόσο θεά Παναγία μου τότε! Άστο, άστο αυτό. Θέλω να σου πω τώρα τι έγινε. Εγώ είχα ξεκινήσει και δούλευα μαζί με τον πατέρα μου πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και αφού έχω κερδίσει τη Eurovision και τα λοιπά, ξαναπηγαίνω πίσω στα λιμέρια μου, στο σπίτι μου και τα λοιπά, και πάω να πιω ένα καφέ στο εστιατόριο του μπαμπά μου. Και ήταν ουσιαστικά οι παλιοί μου πελάτες, γιατί είχαμε στάνταρ πελάτες συνήθως Σαββατοκύριακα, οικογένειες και τα λοιπά. Ναι, ναι. Και είχε μαζευτεί μια οικογένεια και λέει, σιγά να μην μας σερβίρεις. Εγώ λέω, μπήκα μέσα και έβαλα την ποδιά μου και δούλεψε όλη την ημέρα. Κανονικότατα. Έχουμε κοινή προϋπηρεσία, έχει πάρει ήδη ένα πλάσμα. Βέβαια, εντάξει, εννοείται. Εννοείται.